Οι μαθητές οι οποίοι πήγαν για μάθημα στο σχολείο τους, καθώς οι γονείς απίφθηναν έκκληση να μην πάνε οι μαθητές στο σχολείο λόγω της αποπνιχτικής ατμόσφαιρας που επικρατεί εκεί στην περιοχή εξαιτίας των εργοστασίων. Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του 3ου Δημοτικού Ιδαλίου, είναι ο κύριος Κυριάκος Κυριάκου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ανταποκρίθηκαν στο έτοιμά σας οι υπόλοιποι γονείς? Ναι, ο Σύνδεσμος Γονέων έχει καλέσει βασικά τα παιδιά και τους γονείς για μια τρίμερη αποχή από τα μαθήματά τους σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Υπάρχει σχεδόν καθολική ανταπόκριση από τους γονείς, ανταποκρινόμενοι βασικά στο καλέσμα του Συνδέσμου για να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών. Ελάχιστα παιδιά, όπως είδατε και εσείς, έχουν πάει στο σχολείο σήμερα. Απλώς εγώ ήθελα να καταστήσω σαφές ότι ο λόγος που το κάνουμε δεν είναι ούτε για να δυσκολεύσουμε τους γονείς, ούτε για να μείνουν πίσω στα μαθήματά τους και από την μάθηση. Είναι για ένα συγκεκριμένο σκοπό, είναι για να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών. Και κάνουμε ξανά κάλεσμα προς την πολιτεία, προς το Δήμο της Θερίου, ο οποίος βρίσκεται η δικαιοδοσία του συγκεκριμένου εργοστασίου που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Ναι, συζητήσαμε προηγουμένως και με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, κύριε Κυριάκου, ο οποίος μας είπε πως έχει ετοιμαστεί η έκθεση του αρχηγού της αστυνομίας και αναμένεται να την αποστείλουν στο Γενικό Εισαγγελέα όσον αφορά την παράνομη λειτουργία του εργοστασίου. Ωραία, αυτό είναι μια εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι και αυτό στην ουσία που ζητούμε. Μέχρι την τελική μετακίνηση των εργοστασίων, που ούτως ή αλλιώς έχει πάρθει η απόφαση από τις 22 του Ιουλίου, από το Υπουργικό Συμβούλιο και την κυβέρνηση διαμέσου του Προέδρου, του ίδιου του Προέδρου. Αλλά μέχρι όπου γίνει αυτό, εμείς αυτό που ζητούμε είναι η αναστολή λειτουργίας ενός υποσπαθητικού. Να σταματήσει δηλαδή. Δεν έχει την άδεια λειτουργίας ακριβώς. Ναι. Κύριε Κυριάκου, γιατί τώρα έχει αλλάξει κάτι στη δραστηριότητα του εργοστασίου την τελευταία περίοδο ή απλώς ξεχύλωσε το ποτήρι και δεν μπορείτε να κάνετε άλλη υπομονή? Διότι το πρόβλημα εκεί είναι χρόνιο, δεν είναι καινούριο, δεν προέκυψε χτες. Ακριβώς. Το πρόβλημα, όπως είναι γνωστό, κωδικοποιήθηκε, αναδείχθηκε τα τελευταία εδώ και 6 χρόνια. Έχουμε κάνει στο παρελθόν πάμπολες διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις ακριβώς για να αναδείξουμε το πρόβλημα και να καταστήσουμε σαφές πόσο σοβαρό είναι και επιβλαβές για την υγεία των παιδιών. Είναι όπως το έχετε πει, έχει ξεκινήσει το ποτήρι. Δηλαδή, βλέπουμε μια παρανομία να συντελείται εις βάρος των παιδιών μας. Ενώ παίρνετε μια απόφαση, δεν βλέπουμε να κινείται με τους ρυθμούς που ίσως θα θέλαμε να κινηθεί βάσει και του χρονοδιαγράμματος που ετέθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Οπότε τουλάχιστον ας σταματήσει να δουλεύει το συγκεκριμένο υποστατικό, αφού δεν έχετε κατάλληλες άδειες, μέχρι ισόδου γίνει μετακίνηση. Αυτό είναι που ζητούμε. Ναι, και φανταζόμαστε, κύριε Κυριάκου, τώρα εξαιτίας και του κορονοϊού και με βάση των υγειονομικών πρωτοκόλων, θα πρέπει να είναι και ανοιχτά τα παράθυρα στις σχολικές αίθουσες. Ακριβώς. Είναι κάτι που το επαναλαμβάνουμε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, έχουμε από τη μια τα μέτρα των λόγω του COVID, τα οποία προνοούν ότι στα παράθυρα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά. Αλλά αν έρθει κάποιος το πρωί εκεί και ζήσει ήδη σώματι του τι συμβαίνει, πραγματικά είναι ανυπόφορη η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, έχουμε συχνά παράπονα από πολλούς γονείς και το ζούμε και εμείς οι ίδιοι ως γονείς, ως Συνδέσμος Γονέων και το προσωπικό του σχολείου. Και αν δεν αθυμιάσεις. Μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή, είπατε για τριήμερη αποχή. Μέχρι την Παρασκευή, αν δεν αλλάξει κάτι, που δεν νομίζω τώρα μέσα σε 3-24 ώρα να αλλάξει κάτι, προτίθεστε να αναλάβετε πιο δραστικά μέτρα? Κοιτάξτε, έχει πάρθει μια απόφαση από το Δήμο της Θερίου, όπως είχα πει προηγουμένως, από τις 3 του Νιόβρη, για να κινηθούν νομικά ώστε να εξασφαλιστεί το διάταγμα το οποίο θα προνοεί την αναστολή λειτουργίας του υποστατικού. Πέρασε σχεδόν, αύριο κλείνουμε ένα μήνα. Δεν έχει γίνει κάτι. Η συγκεκριμένη διαδικασία, εξ όσο γνωρίζω, και ας με διαψεύσει κάποιος, είναι θέμα κάποιων ημερών. Δεν είναι χρονοβόρα διαδικασία. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία εξασφαλίζεται το προσωρινό διάταγμα αναστολής. Οπότε θεωρώ, εάν υπάρχει απαιτούμενη έτσι, πυγμή και θέληση, μπορεί να γίνει εντός κάποιων ημερών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να παραμείνουμε στο θέμα και να καλωσορίσουμε στην